Ο τελών σε αργία δήμαρχος Βόλα Χιλιάς Μπέος έκανε τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Πεσόντων Εφέδρων Αξιωματικών, παρουσία της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου και των εκπροσώπων των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Το μνημείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ικάρων και Εθνικών Αγώνων, δίπλα ακριβώς από την έδρα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στη Νέα Ιωνία, για να θυμίζει τη θυσία των εφέδρων αξιωματικών της Μαγνησίας. Το μνημείο για τους πεσόντες, έφεδρους αξιωματικούς του Ναού Μαγνησίας, οι οποίοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους ήρωες, ενώ ημνεί ταυτόχρονα τον αγώνα του κάθε πατριώτη που χάθηκε πολεμώντας για την ελευθερία. Η αγάπη τους για την ελευθερία και την Ελλάδα, η θυσία τους για την υπεράσπιση της δικής μας ελευθερίας, της τιμής και της αξιοπρέπειας, αποτελεί για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές φάρο και οδηγό για το πώς πρέπει καθένας να υπερασπίζεται τον τόπο και τα ιδανικά του. Το μνημείο που σήμερα αποκαλύπτεται έρχεται να ανασύρει μνήμες για όσους επομίστηκαν ως χρέος και τιμή την προάσπιση της ελευθερίας και της ίδιας της χώρας. Πρόκειται για αξιωματικούς με το συγκεκριμένο βαθμό που υφίσταται από το 1888. Έχοντας δώσει το παρόν σε όλες τις μεγάλες εθνικές αναμετρήσεις, αποδεικνύοντας το σθένος και την ανδρεία τους. Αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση στην εκπλήρωση καθήκοντος και στην προάσπιση ιδανικών, οι έφεδροι αξιωματικοί, σε όποια αποστολή τους ανατέθηκε, επέδειξαν ηρωισμό και αυταπάρνηση, με τόλμη και δύναμη, ψυχική και σωματική, κράτησαν αρχές και ιδεώδη την ιδέα της πατρίδας μας. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Μαγνησίας ιδρύθηκε το 1945, ενώ ο θεσμός του Έφεδρου Αξιωματικού υφίσταται από το 1880 και έχει γράψει χρυσές σελίδες δόξας στα πεδία των μαχών. Μεγάλη και σημαντική η σημερινή μέρα για το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών και για ολόκληρο τον νομό μας. Ο σύνδεσμός μας ιδρύθηκε το 1945 και διανύει τον 72ο χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο του νομού μας. Ο θεσμός του Εφέδρου Αξιωματικού ξεκινά το 1888 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει χρυσές σελίδες δόξας στα πεδία των μαχών, μιας και ο Έφεδρος Αξιωματικός ήταν αυτός που πήγαινε πάντα μπροστά, δίνοντας το παράδειγμα σε κάθε επίθεση και ενθάρρυνε τους άντρες που είχε υποδιοίκηση.